Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η αύξηση κατά 11% στο κατώτατο μισθό που για τους νέους έως 25 ετών φτάνει στο 27% με την κατάργηση του υποκατώτατου συμπαρασύρει αμοιβές και επιδόματα αλλά ενέχει και κινδύνους καθώς δεν είναι λίγοι οι εργοδότες που για να γλιτώσουν την αύξηση θα αλλάξουν μονομερώς τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με μερικής ή εκ περιτροπής εργασία. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους προειδοποιεί και για έκρηξη απολύσεων, ενώ καλεί την κυβέρνηση να καταθέσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία να απαγορεύσει κάθε μετατροπή συμβάσεως αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών. Κρίνεται σήμερα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η τύχη των κομμένων δώρων και επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Να υπενθυμίσουμε ότι το έκτο τμήμα του στέχη κρίνει αντισυνταγματικές με σειρά αποφάσεων τις περικοπές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επιδόματο θερινής αδείας. Ενδέχεται έτσι η Ολομέλεια να επαναλάβει το σκεπτικό αυτής της απόφασης, κρίνοντας ταυτόχρονα όμως περιορισμένη την αναδρομικότητα μόνο σε όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Τέλος μπαίνει στο σιρήλα των 8 εργολαβιών του οδικού άξονα Πάτρα Πύργος, καθώς ήδη 6 εξ αυτών έχουν πάρει το πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο, ενώ για τις υπόλοιπες 2 ολοκληρώνονται οι εμπλοκές που είχαν σημειωθεί λόγω προσφυγών. Ο οδικός άξονας Πάτρα Πύργος είναι το μεγαλύτερο δημόσιο οδικό έργο συνολικού προϋπολογισμού 293 εκατομμυρίων ευρώ και χαρακτηρίζεται ένας από τους χειρότερους που υπάρχουν σήμερα, καθώς κάθε χρόνο έχουμε θύματα. Η κύρια αιτία καθυστέρηση στην έγκριση του έργου ήταν η χαμηλή του κυκλοφορία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να πιστεί για την χρησιμότητα της επένδυσης. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνεται 633,77 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,14%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.